Καλημέρα σας. Λοιπόν, συνεχίζονται για άλλη μια μέρα οι τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στις ορεινές περιοχές υπηρετικής χώρας, από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα. Κάτι το οποίο μας έχει συνηθίσει ο καιρός τις τελευταίες 3 με 4 ημέρες, με κατά τόπους καταιγίδες αρκετά ισχυρές, ειδικά στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι γενικά δεν παρουσιάζουν καμία αξιόλογη μεταβολή ως προς τις εντάσεις τους, διότι θα φτάνουν μέχρι και τα 6 μποφόρ τοπικά σήμερα. Δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες κοινωνίες, αλλά ούτε και στις υπηρετικές χερσαίες περιοχές. Έτσι θα εξελιχθούν οι άνεμοι και τις επόμενες ημέρες, δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Και γενικά φαίνεται ότι από σήμερα σιγά σιγά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία από αύριο σταδιακά θα σημειώσει άνοδο από την επόμενη την προσεχή εβδομάδα. Από Δευτέρα λοιπόν ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία και θα φτάσει τους 32-33 βαθμούς προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Θα τα δούμε στην εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά σήμερα την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας. Τώρα, τις πρώτες πρωινές ώρες στο κεντρικό και στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν κάποιες πολύ ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις που ενδεχομένως συνοδεύονται με κάποια αστραπόβροντα, δηλαδή κάποιες ηλεκτρικές εγκαινώσεις, όμως δεν θα δίνουν έντονα φαινόμενα. Ομοίως και στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής και στο βόρειο Αιγαίο. Σε αυτές τις περιοχές κάποιες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις και έτσι θα κυλήσουν οι πρώτες 2-3 ώρες, οι επόμενες 2-3 ώρες. Από εκεί και στη συνέχεια, μέχρι και το μεσημέρι, ο καιρός θα είναι άστατος γενικά για τις περισσότερες περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Που σημαίνει λοιπόν από περίπου τα βόρεια τμήματα της Πελοποννήσου θα πυκνώσουν λοιπόν οι νεφώσεις και θα δώσουν αρκετές βροχοπτώσεις κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Να τονίσουμε αυτό. Δεν αποκλείεται σε όλες αυτές τις περιοχές υπηρετικής χώρας να έχουμε και εκδήλωση σποραδικών καταιγίδων. Από τα βόρεια λοιπόν της Πελοποννήσου μέχρι και τον Εύρο, τη Θράκη και τον Εύρο. Δεν θα βρέξει βέβαια παντού σε όλες τις περιοχές, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Στις πιο παραθαλάσσιες ή παιδινές περιοχές είναι πολύ μικρή πιθανότητα για εκδήλωση πολύ ασθενών τοπικών βροχοπτώσεων. Βόρεια λοιπόν και βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως μετά το μεσημέρι σε αυτές τις περιοχές. Στη Στερεά περιμένουμε βροχοπτώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές, στην Ήπειρο, στην Θεσσαλία, στη Μακεδονία και στην Θράκη. Στο βόρειο Αιγαίο επίσης ο καιρός θα είναι άστατος κατά περιόδους, κυρίως μετά το μεσημέρι, με κάποιες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις που ενδεχομένως να συνοδεύονται με κάποιες ηλεκτρικές εγκαινώσεις από κάποιες σποραδικές καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Πιο γενικευμένα φαίνεται να είναι τα φαινόμενα στην Ανατολική Μακεδονία και ειδικά στις πιο ορεινές περιοχές, πιο βόρειες περιοχές που συνορεύουν με τη Βουλγαρία. Και επίσης θα είναι άστατος ο καιρός κατά διαστήματα μέσα στη μέρα, κυρίως από το μεσημέρι και στη συνέχεια, σε περιοχές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από περίπου το ύψος της Άμμου και βορειότερα. Διότι όσο πιο νότια και όσο πιο νότια ανατολικά και στις χερσαίες περιοχές, δηλαδή και στην Πελοπόννησο, νότια Πελοπόννησο, αλλά και στο Αιγαίο, τα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα είναι μεγάλα μέσα στη μέρα. Επίσης υπάρχει πιθανότητα στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης, κυρίως σε ορεινές περιοχές, πάλι και εκεί να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις ή και σποραδικές καταιγίδες, μπόρες για κάποιο διάστημα από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Τώρα, η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στα δυτικά υπηρετικά τμήματα, στους 25 με 27 βαθμούς σε περιοχές της κεντρικής και νότιας υπηρετικής χώρας. Σε Λακωνία περιμένουμε μέγιστες θερμοκρασίες, τα νοτιότερα τμήματα, στους 28 βαθμούς εκεί. Στους 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και γενικά στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου, στα νότια και νοτιοανατολικά τμήματα, στους 25 με 26 βαθμούς τοπικά περίπου. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο Ιόνιο με ένταση 3-5 φορ και δυτικοί για κάποια διαστήματα μέσα στη μέρα. Ενώ δυτικοί σε περιοχές στα νότια τμήματα του Αιγαίου μας έχει συνηθίσει αυτό το μοτίβο τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα έως και 6 μποφόρ νοτίως της Πελοποννήσου, νοτιάδες στα υπόλοιπα τμήματα κεντρικά και βόρεια με ένταση 3-4 μποφόρ. Να περάσουμε στην πρόγνωση για τον νομό Αττικής. Πάντως, γενικά στην Ελλάδα, στην επικράτεια, θα επικρατήσουν και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέσα στη μέρα σήμερα, από μέχρι το μεσημέρι. Πολύ μεγάλα διαστήματα. Λοιπόν, στην Αττική ξεκινάει η μέρα πάρα πολύ καλά, με κάποιες πολύ αραιές νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν και πριν το μεσημέρι θα είναι αρκετά πυκνές, κυρίως στα βορειότερα και βορειοανατολικά τμήματα του νομού Αττικής. Εκεί δεν αποκλείεται προς το μεσημέρι, από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, όπως πάλι το έχουμε συνηθίσει, να εκδηλωθούν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις ή και σύντομες μπόρες, κυρίως στα βορειότερα τμήματα, ενδεχομένως και πρόσκαιρες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα νότια τμήματα θα είναι καλός ο καιρός με μεγάλα διαστήματα, με ηλιοφάνεια και εκεί. Η θερμοκρασία στους 26 με 27 βαθμούς αργά το μεσημέρι στον νόμο, ενώ γενικά η άνεμη μεταβλητή και στο Σαλονικό και στο Νότιο Ιβοϊκό με ένταση 3-4 μποφόρ, δυτική στον Κορινθιακό κόλπο. Να περάσουμε στην Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θα υπάρξουν διαστήματα με νεφώσεις οι οποίες θα είναι αρκετά πυκνές, αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια μέσα στη μέρα. Κυρίως από το μεσημέρι και στη συνέχεια περιμένουμε αυτές τις νεφώσεις που θα έχουν αρκετά πυκνώσει, κυρίως στα ανατολικά τμήματα και στη Χαλκιδική, να δώσουν κάποιες σύντομες μπόρες.
Μεγαλύτερη πιθανότητα στις πιο ορεινές περιοχές, στα ανατολικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Μικρότερη πιθανότητα στις παιδινές ή παραθαλάσσιες περιοχές. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου δεν αποκλείεται για κάποιες τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά όμως, σύντομες. Ενώ η άνεμη βορειοδυτική 3-5 βοφόρος στον Θερμαϊκό.